Τα προβλήματα στη σπηλιά, όπως τα γνωρίζετε καλά, και 15 χρόνια φωνάζουμε ότι η σπηλιά είναι υποβαθμισμένη. Είναι υποβαθμισμένη διότι κανείς δεν ενδιαφέρεται για τη σπηλιά να φέρει και σε εμάς από αυτά τα λεωφορεία που σταματάνε στο Κορφού Παλάς, για μην πω και στο Δεσίλα, 5-6 λεωφορεία εδώ πέρα. Αυτό όμως, υπάρχει ένα πρόβλημα το οποίο την ερχόμενη εβδομάδα θα αντιμετωπιστεί με ορισμένους φορείς και θα λάβουν υπόψη τους τα μηνύματα τα οποία αυτή τη στιγμή είναι πάρα πολύ σοβαρά. Από εκεί και έπειτα για την σεζόν που με ρωτάτε, είναι όντως πραγματικά μια σεζόν η οποία έχει πρόβλημα ως προς το θέμα της αφήξεως των τουριστών. Πιστεύω ότι το τέλος θα υπάρξει οπωσδήποτε μια καλύτερη χρονιά. Το πιστεύω αυτό το πράγμα, αλλά δεν θα είναι οπωσδήποτε ούτε η περσινή ούτε η προπέρσινη. Εκείνο που λέμε είναι αυτή τη στιγμή το θέμα των καραβιών, όχι και μόνο, διότι και οι τουρίστες, όπως ξέρουμε πολύ καλά, στην πόλη δεν παραμένουν πάρα πολλή ώρα. Με αποτέλεσμα είναι και αυτοί οι τουρίστες να έχουν λίγο το χρόνο να γυρίσουν την αγορά. Εκεί και έπειτα, όπως ξέρετε κι εσείς, στις 29 του μηνός αρχίζουν τα τσάτερ και των Γάλλων και των Ρώσων. Πιστεύουμε ότι κάπως θα κινηθούμε, διότι αν δεν κινηθούμε, η χρονιά θα είναι πολύ δύσκολη. Ήδη αυτή την ώρα σας δίνω μία είδηση ότι στην Αγία Σοφία, στη Βελισσαρίου, στην Παλαιολαίου, στη Σολομού και η μισή Νικηφόρο Θεοτόκη είναι γύρω στα 45 με 50 μαγαζιά κλειστά. Οπότε αν θα συνεχίσει έτσι, ο Οκτώβρης θα έχει άλλα τόσα κλειστά, οπότε η παγιά πόλη θα ερημώσει.